Να είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, για δείτε τι σας έχω σήμερα. Τι λέει εδώ? Ψαρόσουπα. Να είμαστε. Αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr. Είμαστε στο χώρο κάτω που κάνουμε μερικά από τα γυρίσματα review φαγητού. Ηλιόλουστος σήμερα ο καιρός στο Μαρούσι, γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Οι μετεωρολόγοι μας είπαν ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη άνοιξη για αρκετό καιρό. Και μετά βλέπουμε. Οδεύουμε προς την καθαρή Δευτέρα. Σας έχω φτιάξει ιδιαίτερη συνταγή επαγγελματική για special λαγάνα καθαρής Δευτέρας, πάει πάρα πολύ καλά. Δείτε στο κανάλι μας, θα σας έχω κάτω και το link του βίντεο που μπορείτε να δείτε πως γίνεται, αλλά και το link στην ιστοσελίδα μου που το έχω με φωτογραφίες και κείμενο. Κάντε αυτή τη συνταγή, θα μείνετε ευχαριστημένοι. Εμείς τη φάγαμε, φτιάξαμε κι άλλη, τη φάγαμε και πάμε για τρίτη τώρα. Για τρίτη λαγάνα. Είναι φοβερή, σαν κουλούρι γίνεται. Σήμερα λοιπόν βλέπετε κουρεματάκι από τον φίλο μου τον Πάνο εδώ στην Πεύκη. Πάρα πολύ καλό παιδί, παλικάρι, κομωτής πολύ καλός. Όποιος είναι στην Πεύκη στο Μαρούσι, θα σας έχω γράψει από κάτω τη διεύθυνση. Μπορείτε να πάτε να τον επισκεφτείτε, θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι έχει πάρα πολύ καλές τιμές και ξέρει ο άνθρωπος, είναι χρόνια. Τον γνωρίζω χρόνια. Αν δείτε το μαλλί μου στα προηγούμενα βίντεο, πέταγε λίγο, εγώ έτσι κοντό το κόβω. Μόλις τώρα ήρθα από τον Κουρέα. Είναι ολόφρεσκη η κόμωση. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ψαρόσουπα, έτσι, την βλέπετε εδώ, ψαρόσουπα από τα έτοιμα γεύματα, τη σειρά που δείχνουμε συνήθως. Εδώ πίσω είναι η συσκευασία με τα υλικά που περιέχει. Θα σας έχω γράψει στην περιγραφή του βίντεο και τα συστατικά και πόσο κοστίζει η μερίδα. 450 γραμμάρια η μερίδα. Στους 5 βαθμούς μπορείτε να την φυλάξετε στο ψυγείο, στη συντήρηση, όταν έρθει η ημερομηνία λήξης. Σήμερα 21 του μηνός λήγει η ημερομηνία λήξης στο φαγητό μας. Το βλέπετε εδώ που είναι το δάχτυλό μου, το σηκώνω λίγο να το δείτε. Υπάρχει η σήμανση εδώ. Εντάξει, και το συγκεκριμένο φαγητό που είναι στη συσκευασία, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα βίντεο, ή στο φούρνο μικροκυμάτων στα 600 W γύρω στα 4 λεπτά, δεν δείχνεται να το ζεστάνουμε στο γκριλ ή στις αντιστάσεις, αλλά στον αέρα για 15 λεπτά. Έτσι λένε οι οδηγίες χρήσης. Μπορείτε όμως να το αφήσετε άφοβα και μερικά λεπτά παραπάνω. Και επίσης, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, αν το ξεχάσετε, σήμερα έχει 21 και το ξεχάσετε το φαγητό, δεν το πετάμε. Για μένα η 21 είναι μια ημερομηνία ασφαλείας. Εγώ άνετα πιστεύω έχει και μία και δύο ημέρες, εφόσον η συσκευασία δεν είναι ανοιγμένη και είναι στο ψυγείο. Για να μην χάσετε τα χρήματά σας, αν το ξεχάσετε και μία μέρα, πιστεύω, εγώ το έχω κάνει δηλαδή, το ξέχασα μία μέρα, δεν το είχα ανοίξει, το ζέστανα και το έφαγα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι για μία μέρα δεν τίθεται κανένα πρόβλημα, όταν η συσκευασία είναι πολύ καλά βαλμένη και είναι μέσα στο ψυγείο. Όπως λύγει ένα γάλα, μια κοκακόλα, μια μπύρα, ένα γιαούρτι. Ένα γιαούρτι που λύγει, έχει λήξει μία μέρα. Πολλοί από εσάς και από εμάς το τρώμε. Δεν παθαίνουμε κάτι με αυτή την τακτική, έτσι. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ η σούπα. Βλέπω μέσα θα έχει ψαράκι και διάφορα λαχανικά. Θα έχω εδώ τις πιπεριές μου, που τις φτιάχνω κάθε εβδομάδα και τις ψήνω στο φούρνο. Θα έχω και βρασμένα καρότα που έχω βράσει και έχω στο ψυγείο μου, γιατί τα καρότα πάνε πολύ με την ψαρόσουπα. Θα έχω το ψωμί από την κυρία Μελίνα και τον κύριο Μιχάλη, το φούρνο ψωμί σικάλο που τρώμε, γιατί σούπα χωρίς ψωμί δεν γίνεται. Και θα συνοδεύσουμε με το τσίπουρο
από τη Λαϊκή Αμαρουσίου, από τον παραγωγό μας, τον κύριο Χρήστο Μπανταζή Αυγουλάς, ο οποίος φέρνει πάρα πολύ ωραία αυγά και έχει και διάφορα κρασιά και τσίμπουρο και ελιές και κάποια άλλα συναφή είδη Λαϊκή Αμαρουσίου κάθε Σάββατο πρωί. Όποιος θέλει, και από κάτω θα σας έχω γράψει και τη διεύθυνση του πάνου, του κουρέα, όποιος θέλει να πάει να το στηρίξει. Είναι πολύ καλό παιδί, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, σας το δείχνω μία φορά ακόμα, ψαρόσουπα, έτσι, σας το γυρνάω και πίσω, σκλαβενίτης έτοιμα γεύματα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πάω να ανοίξω τη συσκευασία όπως το κάνω κάθε φορά. Χαλάω τη συσκευασία για να δούμε πώς ακριβώς είναι μέσα. Λοιπόν, αφήνω λίγο αυτά εδώ. Δείτε εδώ πώς είναι μέσα η σούπα. Το βλέπετε έτσι που κουνιέται το υγρό. Εντάξει. Εδώ πίσω είναι η συσκευασία. Και εδώ, όπως σας δείχνω πάντα, υπάρχει μια μεμβράνη που είναι κλεισμένο αεροστεγός. Δεν περνάει τίποτα. Το βλέπετε. Αυτό λοιπόν το ξεκολλάμε όταν είναι να το βάλουμε στο φούρνο ή στο φούρνο νοικοκυμάτων για να ζεσταθεί πολύ καλά το προϊόν. Και επίσης, όπως λέω κάθε φορά, εδώ υπάρχει η σύμμανση που είναι το δάχτυλό μου. Βγάζω το δάχτυλό μου, βλέπετε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει η σύμμανση του προϊόντος, πότε λίγη, 21 σήμερα. Θα το προσέχετε πολύ και στην εξωτερική συσκευασία και εσωτερικά, έτσι, γιατί μπορεί να έχει ξεχαστεί στο ράφι και να έχουν περάσει κάποιες μέρες. Λέω ότι μπορεί να γίνει κάποια φορά από κατά λάθος, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το προϊόν μας. Νομίζω είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πεινάω πάρα πολύ, δεν έχω φάει τίποτα και βιάζομαι. Πάμε να το ζεστάνουμε το προϊόν, να το κάνουμε τη δοκιμή μας, να φάμε το φαγητό μας και να τα πούμε τρώγοντας, να συζητάμε κιόλας, να μας κάνετε παρέα και να σας κάνουμε και παρέα. Στηρίξτε το κανάλι μας, κάντε εγγραφή, δώστε μας ένα like. Φτάνουμε τους 70.000 συνδρομητές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Αν και χακαρισμένο το κανάλι μας, το βοηθάτε πάρα πολύ, το έχουμε φέρει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γιατί εδώ και 3 μήνες έχει γίνει αυτή η δουλειά. Κάντε λοιπόν εγγραφή, δώστε ένα like και πάμε να ζεστάνουμε το φαγητό μας, να επιστρέψουμε, να φάμε το φαγητό. Πάμε! Να είμαστε και εμείς ήρθαμε. Λοιπόν, βλέπετε στην κάμερα βγάζει ατμούς το φαγητό μας μόλις το βγάλαμε από το φούρνο. Το βλέπετε, ατμίζει, σας το δείχνω μέσα. Λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς στην κάμερα, να είμαι και εγώ, το πιάνω με το πιάτο για να μην καώ. Μέσα λοιπόν υπάρχουν τα διάφορα καροτάκι και ούτω καθεξής, σέλινο, κολοκυθάκι ίσως. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι και μέσα το ψαράκι. Τώρα θα το δούμε, να σας το δείξω. Είναι σε κομματάκια, έτσι. Τώρα αυτό είναι, το βλέπετε. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω προλάβει να διαβάσω συσκευασία. Πιθανό να είναι μπακαλιάρος, πιθανό να είναι γλώσσα. Να τα κομματάκια. Το πιο πιθανότερο είναι να είναι γλώσσα. Αχνίζει το φαγητό πραγματικά. Λοιπόν, το αφήνω εδώ στην άκρη. Σήμερα θα σας δείξω ένα διαφορετικό ψωμί. Θα σας δείξω ένα άσπρο ψωμί, το οποίο είναι με προζύμι, ζυμωτό, χωριάτικο, από το φούρνο που ψωνίζω. Το βλέπετε, είναι φανταστικό. Και επειδή η σούπα δεν γίνεται σούπα χωρίς ψωμί, το ρίχνω μέσα για να, επειδή δεν έχω τραπέζι, δεν έχω προλάβει να βρω κάποιο τραπέζι. Μπορεί και να μην χρειαστούμε, θα δούμε όμως. Το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, κόβω το ψωμάκι μέσα, το ρίχνω. Πριν αρχίσουμε να φάμε το φαγητό μας, σας δείχνω εδώ οι πιπεριές φλωρίνης που φτιάχνω ψητές κάθε εβδομάδα. Εδώ μέσα έχω και κολοκυθάκι και καρότο. Έχω ρίξει φρέσκο ελαιόλαδο, ξύδι, λεμόνι, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και πάει πάρα πολύ με τη σούπα. Και όπως κάνω κάθε φορά, θα το συνδυάσω με τη σούπα.
Και επίσης ψαρόσουπα χωρίς λεμόνι από τις λεμονιές μου. Το ρίχνω μέσα. Πω καλά. Θα γίνει ο χαμός εδώ. Πάλι θα καλοφάμε, παιδιά. Τσίπουρο. Απ' την άλλη φορά θα σας δείξουμε κρασάκι. Το τσιπουράκι μας, το βάζω. Και τι σας ετοιμάζω αύριο. Σπιτική, δικιά μου συνταγή, χρόνια που τη φτιάχνω. Θα σας έχω τους συνδέσμους από βίντεο και στο blog μου. Σπιτική πρασόπιτα με πράσα απ' τη Λαϊκή, φέτα κεφαλονιάς, κρεμμυδάκια φρέσκα και ξερά, φρυγανιά, αυγουλάκια και με φύλλο έτοιμο. Δεν σας λέω τίποτα, θα τα πούμε αύριο. Και μετά σας έχω έτοιμα γεύματα σκλαβενίτη, ρεβίθια με λεμόνι και ταχίνι. Α, δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, ανακατεύω για να πάει παντού το υλικό. Συνθήκες πείνας κανονικές, δεν έχω φάει τίποτα. Το κυρίως μου γεύμα είναι αυτό, για να σας το δείξω κιόλας, συγχρόνως. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν καίει. Πάμε να δούμε η πρώτη εντύπωση. Να δούμε τι είναι αυτό το πραγματάκι. Φυσάω και λίγο γιατί μπορεί να καώ, δεν ξέρω. Όπω παιδιά, με το λεμόνι. Μπράβο, πολύ νόστιμη σούπα. Δεν παίζει ρόλο το λεμονάκι, πιστεύω, γιατί καταλαβαίνω. Πολύ ωραία η πρώτη εντύπωση. Βρε εσείς, πολύ νόστιμη. Μπράβο στο σκλαβενίτι. Μπράβο στα παιδιά. Με τόνο σας δίνω 10. Όντως είναι πολύ νόστιμη και με το λεμόνι απογειώθηκε. Πω, παιδιά, το ψωμί, το οποίο είναι με προζύμι. Τώρα τι να σας λέω, δεν έχω λόγια, τρώω. Δεν το περίμενα. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά, δεν το περίμενα. Χθες δηλαδή, προχθές αν δείτε κάποιο βίντεο, σαν σούπα έφαγα κάτι και δεν είχα και συγκλονιστεί πολύ, αλλά με αυτήν, σας το λέω, είναι τέλεια. Πιπεριά φλωρίνης, ψητή, με ξύδι, λάδι, σκόρδο. Ξέρετε, σας έχω γράψει από κάτω από που τις ψωνίζω. Νίκος Λεβέντης, παραγωγός Αμαρουσίου κάθε Σάββατο. Καλά. Και συνταγή για τις πιπεριές, πόσες φτιάχνω, σας έχω από κάτω και βίντεο και στην ιστοσελίδα μου. Όταν τρως ζεστά, το έχω πει και άλλες φορές, εμένα προσωπικά ανοίγει η μύτη, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, τσιμπουράκι. Στην υγειά μας, παιδιά, ό,τι επιθυμείτε. Καλή καθαρή Δευτέρα σας εύχομαι. Κάντε ένα like στο βίντεο. Εγγραφείτε στο κανάλι μας. Στηρίχτε μας λίγο. Σας κάνω παρέα, μου κάνετε παρέα. Τα λέμε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πάρα πολλά, παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δω τις οδηγίες, αυτό το ψάρι που έχει μέσα, να δω τι είναι, τι υλικό είναι. Τα υλικά που βλέπω μέσα είναι καρότο, σέλινο, δεν έχω προλάβει να δω κάτι άλλο ακόμα. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος, παιδιά. Πράγματι, χωρίς πλάκα τώρα, έτσι. Με το λεμονάκι που του έβαλα, έγινε τέλειο το φαγητό. Ήτανε τέλειο,
το προσέχουν πολύ. Δεν το περίμενα τόσο. Θα γίνει το νούμερο 1 ψαροσούπα. Δεν το περίμενα. Και τα ρεβίθια που θα σας δείξω νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το δεύτερη φέτα. Δεν τρώω άλλο ψωμάκι. Δύο θα ρίξω μέσα. Εντάξει. Το ψωμί αυτό είναι φρεσκότατο. Τώρα το πρωί το πήρα. Προζυμένιο ψωμί. Έτσι. Χωριάτικο από την κυρία Μελίνα και τον κύριο Μιχάλη που τα προσέχει πάρα πολύ αυτά. Τσιμπουράκι στην υγειά σας. Μ' αρέσει πολύ το τσίπουρο, παιδιά. Πάει με την ψαρόσουπα τέλεια. Αύριο θα δείξουμε κρασάκι όμως. Πάλι από τον κύριο παραγωγό, τον Χρήστο Πανταζή, Λαϊκή Αμαρουσίου, τον Αυγουλά μας. Πάντα έχω βρασμένα πράγματα μες στο ψυγείο. Α. Λοιπόν, πάμε να χτυπήσουμε τη δεύτερη πιπεριά. Έχω τρεις. Τρεις έχω βάλει εδώ μέσα. Κοιτάτε πράγμα. Πάνω όλα τα υλικά. Σκόρδο. Ηλιόλουστη μέρα στο Μαρούσι σήμερα. Και έτσι λοιπόν είχα κάποιες δουλειές και λέω, επειδή αν δείτε το προηγούμενο βίντεο, το μαλλί μου δεν έστρωνε με τίποτα. Λέω ας πάω στο παιδί το Πάνο, στον Πάνο, ο Πάνος, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός επαγγελματίας και γαμού τους κουρίς και γαμού τους κομμωτές. Όποιος είναι στην Πεύκη κοντά, στο Μαρούσι, θα σας έχω γράψει τη διεύθυνση. Πηγαίνετε μια βόλτα να το δοκιμάσετε. Έτσι, εγώ έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος, τον ξέρω πολλά χρόνια. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο Σκλαβενίδη Avenue, τη Κηφισίας εμπορικό κέντρο. Έχει ένα μεγάλο χώρο να κάτσετε με το φίλο σας, με τη φίλη σας, να παραγγείλετε ένα φαγητό να σας ζεστάνουν, να πάρετε κάτι κρασάκι, να πάρετε ό,τι θέλετε χυμό και να φάτε ένα γεύμα, τέτοιο. Έχει πάρα πολλά γεύματα. Μπορείτε να πάρετε σουτζουκάκια. Μπορείτε να πάρετε φιλέτο κοτόπουλο. Όλες οι σειρές αυτές που δείχνουμε θα σας έχω από κάτω με link. Πατάτε και βλέπετε όλες τις εκπομπές. Παιδιά, έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος, όντως. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα τόσο καλό. Τώρα που αρχίζει η νηστεία, να δω τι θα σας δίνω. Θα πρέπει να βρω νηστίσιμα. Έχω μερικά. Και έχει ο Σκλαβενίτης μερικά, θα δούμε. Και την καθαρή Δευτέρα έχουμε review καθαρής Δευτέρας φαγητού. Θα θυμηθώ τα παλιά νεανικά μου χρόνια που μας πήγαν οι πατεράδες μας στο βουνό, στη θάλασσα με τα ξαδέρφια μας, με τους θείους και ανοίγαμε κονσέρβες, λαγάνες, κρασί τσίπουρο, ντολμαδάκια. Λοιπόν, την καθαρή Δευτέρα θα έχω γυρίσει ένα βίντεο, να το δούμε με μερικά σαρακοστιανά, να πούμε μερικά πράγματα, να πιούμε κανένα τσιπουράκι, να μου κάνετε παρέα να σας κάνω και να τιμήσουμε την καθαρή Δευτέρα και την νηστεία που έρχεται. Παιδιά, υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά. Λοιπόν, άνοιξε η πλατφόρμα για το Market Pass. Όποιος θέλει, ας κάνει την αίτηση. Σήμερα είναι το 0, το 1, το 2, το 3, το 4 νομίζω. Σήμερα. Για όποιοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, Market Pass. Εάν είσαι ένα άτομο, θα πάρεις 105 ευρώ συνολικά για 6 μήνες. Αν είστε δύο άτομα, θα πάρετε 155 ευρώ.
Συγγνώμη, παπαριές. Δηλαδή εγώ που είμαι δύο άτομα και με βάζεις λιγότερο, αν κάναμε ξεχωριστά θα παίρναμε πάνω από 205 ευρώ, 210 ευρώ, και τώρα μου το κάνεις 155. Άσε, δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου γιατί θα πω βαριές κουβέντες. Το θέμα είναι να μην τους τα χαρίσετε. Να πάτε να τα πάρετε, να τα δώσετε στα παιδιά σας, να πάρετε καραμέλες, τσίκλες, ό,τι γουστάρετε. Να πληρώσετε το κινητό σας, το ίντερνετ. Αυτοί νομίζουν ότι με 20 ευρώ το μήνα πας σούπερ μάρκετ. Εδώ τώρα γελάμε. Άντε, μην πω τίποτα χειρότερο. Με 20 ευρώ σούπερ μάρκετ κάθε μήνα, ποιος τη βγάζει? Γιατί 20 ευρώ το μήνα δίνουνε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω πολιτική εκπομπή, θα λερώσω το στόμα μου. Λοιπόν παιδιά, να πάτε στο Σκλαβενίδι και να πάρετε την ψαρόσουμπα. Είναι και γαμό. Δεν το περίμενα. Δεν τελειώσαμε. Απλά θα σκουπιστώ και θα βάλω λίγο τσιμπουράκι. Λοιπόν, εγώ θα την κάνω την αίτηση, παιδιά. Γιατί τα λεφτά τα θέλω για να κλείσω μια τρύπα που έχω. Όχι για να πάρω τρόφιμα. Σιγά μην περιμένω αυτούς για να πάρω αυτό που θέλω. Εγώ ξέρω τι κάνω στη ζωή μου, ξέρω ποια είναι η διατροφή μου και παίρνω ανάλογα. Όχι να μου λες, ρε φίλε, όμως ότι θα μου δίνεις 20 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ. Σιγά ρε, καταξοδευτήκατε να πούμε. Δηλαδή τι θέλετε, ας πούμε, να κάνει ο κόσμος, να γεμίσει ο κόσμος, δηλαδή market pass, κάρτες, κάρτα για καύσιμα, κάρτα για φαγητά, κάρτα για ΔΕΗ, όλα κάρτα θα είμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τρώμε. Παιδιά, με το λεμόνι η σούπα ήρθε και έδεσε και έγινε. Λοιπόν, πάμε να φάμε την τελευταία πιπεριά φλωρίνης, μπουτυχμένη μέσα στο γνήσιο λάδι από το γεράκι της Ηλίας, ένα χωριό λίγο ψηλά έτσι που βγάζει καταπληκτικό λάδι. Έχω κάτω δύο τενεκέδες, τρεις. Λοιπόν, δείτε το λάδι για να μην λέτε ότι λέω διάφορα. Αυτό θα το πιω όλο. Αυτό είναι φάρμακο, με το λεμόνι, με το σκόρδο και το λίγο ξύδι που έχω ρίξει. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε το φαγητό μας. Από ό,τι βλέπω μέσα έχει και λίγα σποράκια. Τώρα τι είναι αυτά δεν ξέρω, θα το δώσω στις οδηγίες. Έτσι μου φαίνεται. Ότι έχει και κάτι λίγο σαν... Θα δούμε τι είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στο Σκλαβενίδι. Πολύ νόστιμο. Ψαρόσουπα. Θα γίνει αγαπημένη μου. Α, παιδιά στάνιαρα, ε. Ζεστάθηκα. Καλά. Αυτά τα δύο υλικά που έβαλα, το λεμόνι και το ψωμί με προζύμι μέσα στην ψαρόσουπα, όλα τα λεφτά, ε. Λοιπόν, αγοράστε την ψαρόσουπα και γράψτε μου σχόλια αν σας άρεσε ή όχι. Εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Έχω φάει και τη σαλάτα μου. Σκουπίζομαι, βάζω και ένα τσιπουράκι για να τελειώσουμε. Λοιπόν, έρχεται αύριο πολύ σπιτική πρασόμπιτα, συνταγή δικιά μου, θα την δείτε που θα φάμε. Μετά έχουμε ρεβίθια Σκλαβενίτης με λεμόνι και ταχίνι. Θα βάλω μέσα επιπλέον, του πάει πάρα πολύ το λεμόνι και το ταχίνι. Θα είναι ένα ιδιαίτερο φαγητό νομίζω κι αυτό. Και την καθαρά Δευτέρα ανοίγουμε κονσερβίτσες και τα λέμε έτσι για το καλό της ημέρας.
Άντε στην υγεία σας και καλή καθαρή Δευτέρα, καλή Σαρακοστή, καλό Πάσχα να έχουμε και εν συνεχεία καλό καλοκαίρι. Πάω λίγο πιο μετά, αλλά εντάξει, να είμαστε καλά. Άντε στην υγεία σας παιδες. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, δώστε και ένα like στο βίντεο. Δεν είναι, δωρεάν είναι. Άντε, γεια μας. Χρήστος Πανταζής, παραγωγός Λαϊκή Αμαρουσίου κάθε Σάββατο πρωί. Κρασιά, τσίπουρα, ελιές, αυγά, παραγωγός μεγάρων. Υπογραφή. Όλα αυτά που τρώω και όλα αυτά που λέμε θα σας τα έχω στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε λίγο και για το που είναι ο κουρέας και για το που αγοράζω τις πιπεριές και τα ψωμιά. Όλα. Λοιπόν, παράγουμε ως κανάλι δικά μας βίντεο, αλλά πρέπει έτσι να δώσουμε και κάποια χρήματα για να αγοράσουμε αυτά τα προϊόντα για να σας τα δείξουμε και να είναι μια παραγωγή, ένα βίντεο δικό μας. Έτσι θέλει το YouTube. Έτσι είναι το YouTube, έτσι δουλεύει. Λοιπόν, είμαι ο Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, επαγγελματίας μάγειρας αρτοποιός αχαροπλάστης. Σας δείξαμε σήμερα και ένα review με την ψαρόσουπα από τα έτοιμα γεύματα του Σκλαβενίτη. Ήταν για μένα ένα υπέροχο φαγητό, μου άρεσε πάρα πολύ. Δίνω 10 με τόνο πραγματικά. Θα σας έχω γράψει από κάτω τα στοιχεία που περιέχει από το site του Σκλαβενίτη και πόσο κοστίζει. Έτσι, αγοράστε το κι εσείς, να το δοκιμάσετε, είναι μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Και φάγαμε και τις πιπεριές που είναι νούμερο 1. Σας τα έχω γράψει όλα από κάτω. Βάλαμε και το λεμονάκι μέσα, συνοδέψαμε και με τσιμπουράκι πάρα πολύ ωραίο. Και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μας κάνατε παρέα, σας κάναμε παρέα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και στηρίζετε το κανάλι. Είμαι λοιπόν ο Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο review φαγητού και θα σχολιάσουμε κάποιο άλλο έτοιμο γεύμα ή κάποιο σπιτικό γεύμα. Μόλις τελειώσουμε αυτά τα γεύματα του Σκλαβενίτη, θα αρχίσουμε κάποια άλλα γεύματα. Θα δούμε, να είμαστε καλά. Λοιπόν, το κούρεμα πρώτο. Σας έχω γράψει το link από κάτω που κουρεύομαι. Ωραίο δεν είναι? Νομίζω GG. Και θα τα πούμε αύριο, σπιτική πρασόπιτα. Σας χαιρετώ όλους, Αλέξιος.